Σήμερα το πρωί, Δήμαρχος Καβάλας επισκέφθηκε τα γραφεία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Μέτιου, θέτοντας σαν θέμα συζήτησης το φλέγον θέμα των αγροτών. Σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του Ένα Channel, τόνισε ότι την επισκέφθηκε αντιπροσωπεία από το κίνημα των πολιτών, όχι μόνο των αγροτών, από τον πρώην Δήμο Φιλίππων για το θέμα του ΤΑΠ. Πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει από το Δεκέμβριο να γίνει σύσκεψη με επιστημονικούς υπευθύνους που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις στις απορίες και τα ερωτήματα στις ενστάσεις των αγροτών, καθώς επίσης και με υπηρεσιακούς παράγοντες από το ίδιο το Υπουργείο, οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα. Μετέφερα σήμερα στον κύριο Περιφερειάρχη τα αιτήματα των πολιτών από την περιοχή του πρώην Δήμου Φιλίππων. Του τα πήγα σε έναν συνοπτικό χάρτη για να δει και επί τόπου τι ακριβώς συμβαίνει, για να δει την προϊστορία, πώς ξεκίνησε η πρώτη διέλευση, πού πήγε η δεύτερη διέλευση και ποιες είναι οι επιθυμητές οδοί και λύσεις που προτείνουμε στην περιοχή. Και μου υποσχέθηκε ο κύριος Περιφερειάρχης ότι θα το θέσει κάτω που θα πάει για την σύσκεψη. Οπότε εκεί θα τεθεί το θέμα, αυτό δηλαδή που ζητά και ο Δήμος Καβάλας, να εξεταστεί το ενδεχόμενο αλλαγής όδευσης του αγωγού. Αλλά το ενδεχόμενο να φύγει έξω από τις καλλιεργήσιμες γαίες. Ακούστε, υπάρχει θέμα σοβαρό. Δεν είναι μόνον το γεγονός ότι το ίνι σε αυτά τα μοντέρνα, τα τρακτέρ, φτάνει το ένα μέτρο σχεδόν και επομένως πλησιάζει πάρα πολύ επικίνδυνα τον αγωγό. Είναι και ότι αυτά τα χωράφια δεν είναι απλά χωράφια. Εκτός από το γεγονός ότι είναι πανάκριβα γιατί είναι τύρφης χωράφια και παρά τυρφίων εκτάσεων όπως τα λένε, θέλω να σας πω ότι δυνητικά είναι οικόπεδα. Κατ' ουσίαν δεν μπορείς να δεσμεύεις ένα οικόπεδο, διότι δεν το απολατριώνει ο ΤΑΠ. Δουλεία κάνει στο χωράφι. Δεν το απολατριώνει. Με να δεσμεύεις χωράφια χωρίς να τα απολατριώνεις. Να δεσμεύεις αυριανά οικόπεδα, γιατί η περιοχή προς τα πού θα αναπτυχθεί, αγαπητέ κύριε Παλαιστίδη. Στην περιοχή υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζώνη αρχαιολογική, η οποία δεν αφήνει τους ανθρώπους να αναπτυχθούν όπου θέλουν, προς όποια κατεύθυνση θέλουν.